Φυσικά το θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα είναι το θέμα με την Κιβωτό του κόσμου. Πριν όμως ξεκινήσουμε, να καλησπερίσουμε τη σημερινή μας παρέα, τον συνάδελφο τον Πάνο τον Τζίφα. Καλησπέρα, Πάνο. Πολύ καλησπέρα. Αν μπορείς να την πεις πολύ και καλή. Ναι, δυστυχώς. Δεν είναι καθόλου καλές οι εξελίξεις. Και φυσικά τη Χαρά τη Λεμονή. Χαρά, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Και πάμε αμέσως να ξεκινήσουμε με το θέμα που σας είπαμε με την Κιβωτό του κόσμου, καθώς από ό,τι φαίνεται η μία καταγγελία διαδέχεται την άλλη. Υπάρχουν νέες καταγγελίες όπου τα παιδιά καταγγέλνουν σεξουαλική κακοποίηση και όχι μόνο μέσα στην Κιβωτό του κόσμου. Και μάλιστα υπάρχει και ένα μεγάλο στέλεχος της Κιβωτός του κόσμου, το οποίο φέρεται να έχει κακοποιήσει σεξουαλικά αγόρια. Και όχι μόνο, έτσι. Ναι. Πραγματικά νομίζω ότι αν αυτή η υπόθεση αποδειχθεί αληθινή, μιλάμε πλέον ότι ζούμε όχι σε μια σάπια κοινωνία, είμαστε μέρος της. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με ένα γεγονός το οποίο φαντάζομαι το ακούτε όλοι από το πρωί, σχετικά με την Κιβωτό του κόσμου, αυτό το, θα έλεγα, το λιμάνι για πάρα πολλές, για χιλιάδες ψυχές, ανήλικων παιδιών, αλλά και των οικογενειών τους. Αυτή τη στιγμή έχουμε 3 σοβαρότατες επώνυμες καταγγελίες ατόμων, παιδιών, ενήλικων πλέον, τα οποία μεγάλωσαν και βρήκαν το κουράγιο να πούνε τις εμπειρίες τους. Αυτά που συνέβαιναν λοιπόν σε συγκεκριμένες δομές, θα έλεγα για να μην πάρουμε συλλήφθην όλη την Κιβωτό του κόσμου ότι είναι κακή και ο πατήρ Αντώνιος. Λοιπόν, υπάρχουν κατά συγκεκριμένων προσώπων καταγγελίες για ξυλοδαρμούς, βασανισμούς, κακοποιήσεις, ασέλγειες, μέχρι και για το γεγονός ότι έμεναν ατάιστα τα παιδιά αυτά. Όσο δε για τις απειλές, ήτανε το κερασάκι στην τούρτα, ή αν θέλεις ήτανε αυτό που έκανε όλα αυτά τα ανήλικα, τότε τουλάχιστον παιδιά, να μην τολμούν να μιλήσουν. Και κλείνω αυτά που λέω, αγαπητή Χαρά και Ρούλα, λέγοντάς σας ότι μιλάμε σήμερα για έναν 18χρονο, έναν 27χρονο και μία 20χρονη κοπέλα, οι οποίοι πραγματικά τα λένε όλα για το τι πέρασαν τα κορμάκια τους σε ένα χώρο ο οποίος υποτίθεται ότι θα ήταν το λιμάνι τους από την κακοποίηση που ήδη δεχόντουσαν στα σπίτια τους. Πάμε να ακούσουμε κάποιες μαρτυρίες και να επανέλθουμε στο θέμα, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Βγήκε ο πατέρας Αντώνιος, μίλησε, έχει βγάλει ανακοίνωση Κιβωτός του κόσμου. Βέβαια. Έχουμε την κυρία Μιχαηλίδου. Ας ξεκινήσουμε όμως από τις μαρτυρίες. Γνωρίζω προσωπικά τον πατέρα Αντώνιο, γνωρίζω εδώ και πολλά χρόνια το έργο που γίνεται στην Κιβωτό του κόσμου. Δεν πιστεύω τίποτα από όλα αυτά. Εγώ θα συνεχίσω να με θέλονται στην Κιβωτό. Γίνεται τεράστιο έργο εδώ πέρα. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή δεν περίμενα κάτι τέτοιο. Έχω ακούσει πάρα πολλά λόγια και γενικά είναι γνωστό εδώ στην περιοχή ότι ο πατέρα Αντώνιος κάνει μεγάλο έργο. Είναι πραγματικά σοβαρό. Και όχι μόνο η σεξουαλική παρενόχληση, αλλά και ανηλίκου είναι ακόμα χειρότερο. Μάλιστα. Ακούσαμε λοιπόν τις μαρτυρίες. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει μια καταγγελία που είχε γίνει από τον Αύγουστο για συγκεκριμένη δομή της Κιβωτού του κόσμου από τον κύριο Χλίτσιο Χρόνο, ο οποίος είναι και παγκόσμιος πρωταθλητής ελεύθερης κατάδυσης. Για να δούμε τι καταγγελία είχε κάνει τότε. Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 3 Αυγούστου σε υπόγειο χώρο του παρακτήματος της Κιβωτού στην περιοχή Δημνίου. Στο Βόλο, όπως αυτό αναφέρθηκε από τα ίδια τα παιδιά. Επειδή όμως είναι το δεύτερο γεγονός μέσα σε 8 μήνες που εμπλέκεται ο ίδιος άνθρωπος για κακοποίηση ανηλίκου, πήρα την απόφαση να το καταγγείλω στις αρχές. Όταν μετρούσα σχεδόν 3 μήνες ως παιδαγωγός, φέρα στη δομή ένα 12χρονο από τη Ρουμανία. Το παιδί γνώριζε κάποιες λίγες λέξεις ελληνικά και είχε σοβαρές. Θα δούμε τη συνέχεια τώρα της καταγγελίας. Είχε σοβαρές εκρήξεις θυμού και αυτοτραυματισμού. Σε μία από τις νυχτερινές βάρδιές μου και σε μία από αυτές τις εκρήξεις, προσπάθησα να πηδήξει από έναν φράκτη με κάγκελα, με κίνδυνο να πέσει σε κενό χώρο ύψους σχεδόν 6 μέτρα. Πρόλαβα και τον έπιασα, αλλά φαίνεται ότι ο βίος τρόπος που τον τράβηξα. Αυτή λοιπόν ήταν η καταγγελία του κυρίου Χλίτσιου. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπήρχαν καταγγελίες εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Και πραγματικά να πούμε ότι οι μαρτυρίες των παιδιών
αυτών των παιδιών που έχουν βγει και μίλησαν, πραγματικά σοκάρουν. Εμένα μου προκαλεί εντύπωση πάντως και νομίζω ότι καταρχήν οφείλουμε να την διαβάσουμε το γεγονός ότι τόσο σοβαρές καταγγελίες, οι οποίες μάλιστα από ό,τι φαίνεται με όσους μίλησα και ό,τι μου στείλαν από το πρωί από την ελληνική αστυνομία αφορά καταγγελίες άκρως σοβαρές, οι οποίες δεν μπορεί να μην είχαν υποπέσει στην αντίληψη παρά μόνο του δράστη και των θυμάτων. Ωστόσο, οφείλουμε να πούμε, αν θέλετε, αγαπητή μου Ρούλα, την απάντηση που δίνει η ίδια κυβωτός του κόσμου. Θα την ακούσουμε, γιατί από ό,τι ξέρουν, λένε ότι δεν ξέρουμε τίποτα για τα καταγγελόμενα περιστατικά. Αυτή είναι η απάντησή τους, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Δηλαδή... Για να ακούσουμε λοιπόν τι λέει η ανακοίνωση. Είναι αυτονόητο ότι καταδικάζουμε απερίφραστα τέτοια περιστατικά και διαβεβαιώνουμε ότι πρώτη η κύβωτος του κόσμου και οι κοινωνικές υπηρεσίες της θα συνδράμουν τις αρχές στη διερεύνηση των καταγγελωμένων. Αυτή λοιπόν ήταν η απάντηση από την κύβωτο του κόσμου. Και να πούμε επίσης ότι και ο πατέρας Αντώνιος είχε και μίλησε. Ναι, και είπε επί της ουσίας τα ίδια πράγματα, έτσι. Και ότι είναι φυσικά στη διάθεση των αρχών για οτιδήποτε φανεί χρήσιμο. Εμένα κάποιος μου είπε ότι αν δεν έχει πάει ήδη μόνος του, προτίθεται να πάει αυτοβούλος στις αρχές προκειμένου να δοθούν κάποιες εξηγήσεις. Επίσης να πούμε ότι η υποδιεύθυνση ανηλίκων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής είναι αυτή που έχει αναλάβει την τόσο σοβαρή και ευαίσθητη υπόθεση, η οποία βέβαια υποδιεύθυνση έχει αναλάβει ένα κάρο παρόμοιες υποθέσεις. Επομένως, ελπίζουμε να βρούμε αποτελέσματα. Για να δούμε τι είπε και ο πατέρας Αντώνιος. Γιατί πραγματικά είπε πολλά, αλλά δεν έχει δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις. Όχι. Και, αυτό είναι. Και μέχρι να βρούμε το βίντεο ή να το δούμε, να πούμε τι. Ότι είναι λογικό, αν θέλεις, εφόσον δεν γνωρίζει. Συγγνώμη, Χαρά. Και εγώ αυτό ήθελα να πω πάνω που λες, συγγνώμη που διέκοψα. Δεν κάνω πρόβλημα. Ότι εφόσον πραγματικά δεν γνωρίζει το παραμικρό, όντως θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα ακούσει και πώς και τι θα μας μεταφέρει. Για να τον ακούσουμε. Να σας πω ότι είμαι πολύ θλιμμένος και στενοχωρημένος με όλα αυτά που ακούω. Ξέρετε, γιατί εμείς έχουμε αφιερώσει τη ζωή μας 25 ολόκληρα χρόνια στο παιδί που είναι σε ανάγκη και κίνδυνο. Όσον αφορά για τη συγκεκριμένη υπόθεση, εμείς μάθαμε από ένα δημοσίευμα, τίποτε περαιτέρω δεν γνωρίζω. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω είναι το εξής. Και μάλιστα και σε πολλές συνεντεύξεις μας το έχω αναφέρει. Ξέρετε, εμείς έχουμε και φιλοξενούμε παιδιά τα οποία δεν είναι τα συνηθισμένα παιδιά που ξέρουμε. Από παραβατικές οικογένειες, παιδιά μεγάλα σε ηλικία που έχουν διαμορφώσει το χαρακτήρα τους, παιδιά τα οποία δεν ήξεραν από όρια, παιδιά που θέλουν να παραβατούν. Και η κυβωτός του κόσμου, ξέρετε, με όλο το επιστημονικό της προσωπικό, με το εξειδικευμένο, με τους κοινωνικούς λειτουργούς, τους ειδικούς παιδαγωγούς, τους ψυχολόγους, τους ψυχιάτρους. Πρωτίστως, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι, ξέρετε, να θεραπεύσουμε το τραύμα. Και ποιο είναι αυτό το τραύμα? Το τραύμα της ψυχής αυτών των παιδιών δεν είναι άλλο από την απώλεια του φυσικού τους γονιού. Και αυτό είναι που πολλές φορές, θα έλεγα, δεν μπορούν να συγχωρέσουν σε εμάς που ασχολούμαστε, ξέρω εγώ, ότι πήραμε τη θέση αυτή. Γιατί, ξέρετε, όταν πατέρα, με συγχωρείτε. Παιδάκι... Θέλω λίγο να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή να τα καταλάβουμε, λίγο πιο κατανοητά. Ο συγκεκριμένο αγόρι ήταν στην μονάδα του Κολονού, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι? Ξεκίνησα λίγο διαφορετικά. Αυτό είναι που λέει ο πατέρας Αντώνης. Δηλαδή, εδώ έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη περίπτωση. Ένα παιδί που από τα 6 του χρόνια, μαζί με τη μητέρα αυτή τη φορά. Πιο απλά τα πράγματα. Το συγκεκριμένο αγόρι το γνωρίζετε, πατέρα Αντώνη, εσείς? Δεν ξέρω για ποιο μιλάτε. Δηλαδή έγινε μια καταγγελία στην κυβωτό του κόσμου, που η οποία βγήκε στη δημοσιότητα, χωρίς εσείς να είστε ενήμερος για ποιο παιδί μιλάμε, για να καταλάβετε. Για το 19χρονο αγόρι μιλάμε. Για το 19χρονο αγόρι. Ναι.
Ναι, δεν ξέρουμε το όνομά του, το επίθετό του, όλα αυτά. Συγγνώμη, δηλαδή, έγινε μια καταγγελία χωρίς να πάτε μετά εσείς να ρωτήσετε ποιος έχει κάνει αυτήν την καταγγελία. Το έχουμε πάρει τηλέφωνο και ζητήσαμε περαιτέρω στοιχεία και μέχρι τώρα δεν έχουμε αυτά τα στοιχεία. Αυτά είπε ο πατέρας Αντώνιος. Ναι. Είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι αυτά που είπε δεν τους καλύπτουν. Και βέβαια είναι λογικό να μην τους καλύπτουν. Να, και εμένα τώρα μου έρχονται νέες πληροφορίες, παρακαλώ, ότι δεν μιλάμε για ένα άτομο ή τουλάχιστον δεν μιλάμε για ένα ίδρυμα. Αποκαλύπτεται λοιπόν μέσω πηγών από την ελληνική αστυνομία ότι αυτή τη στιγμή ερευνώνται τρεις δομές. Ούτε μία, ούτε δύο. Είναι τρεις δομές. Βέβαια, είναι πολλές καταγγελίες για πολλές δομές. Και μιλάμε λοιπόν για τρεις δομές οι οποίες είναι οι ελεγχόμενες. Δύο στην Αττική και μία στο Βόλο. Ενώ αφήνω και ένα ερωτηματικό και για την περιοχή της Κόνιτσας, όπου και εκεί λέγεται ότι γίνεται αυτή τη στιγμή έλεγχος. Τέσσερις λοιπόν δομές βρίσκονται ήδη στο στόχαστρο για καταγγελίες που αφορούν, ξαναλέω, από ξυλοδαρμούς του χειρίστου είδους, παιδί δηλαδή για παράδειγμα να καταλάβετε, το χτυπάγανε με σίδερο στα καλάμια του ποδιού του. Θα του κατέστρεφαν δηλαδή τα πόδια. Μιλάμε για παιδιά τα οποία τα ξυλοκοπούσαν μέχρι λιποθυμίας. Μιλάμε για παιδιά τα οποία βιάστηκαν, κακοποιήθηκαν ή ασέλγησαν κάποιοι στα κορμάκια τους. Ξαναλέω, τέσσερις είναι οι δομές. Οι δομές είναι δύο στην Αθήνα, μία στο Βόλο, μία στην Κόνιτσα. Θυμηθείτε τις περιοχές γιατί θα έχουμε εξελίξεις. Το προσυπογράφω, το υπογράφω δεδομένο ότι θα έχουμε εξελίξεις.